συζητήσαμε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού σχολείου σήμερα, περίπου, έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέπειες έχει αυτό σε όλους μας, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η γενιά που το αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, οπότε στο νέο ελληνικό κράτος η τέχνη δεν είχε εξέχουσα θέσεις στην ελληνική εκπαίδευση. Έλα. Λοιπόν, εφόσον είπαμε ότι η τέχνη αποτελεί τροφή της ψυχής κατά κάποιο τρόπο, έχουμε σχολικά προβλήματα των παιδιών που δεν έχουν επαφή με την τέχνη από μικρή ηλικία στο σχολείο πρώτα απ' όλα. Ωραία, και το βλέπουμε αυτό και με τους παιδοσχολόγους που αναπτύσσονται ραγδαία, έτσι. Με τις καταθλίψεις, τις νεανικές κτλ. Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πώς κοινωνικοποιούνται σήμερα οι άνθρωποι. Δεν στέλνουν μέσω... και γράφουν γράμματα, έτσι. Τι κάνουν. Μέσω διαδικτύου ή μέσω SMS. Αυτό είναι όλο. Τι άλλο προβληματικό συμβαίνει, επειδή. Δεν καλλιεργεί τη φαντασία. Δεν καλλιεργεί τη φαντασία. Έχουμε σχέση με την παράδοση. Στα μουσεία δεν πάμε, έτσι. Δεν μας συγκινεί τίποτα τέλος πάντων που έχει να κάνει με το παρελθόν. Μόνο τα gadget, τα καινούργια. Δεν προάγει το πολιτισμός. Δεν προάγει το πολιτισμός. Ζούμε σε μια αντιποιητική εποχή γενικώς. Γιατί από τέτοιες γενιές είναι πολύ δύσκολο να προκύψουν και νέοι καλλιτέχνες. Έτσι, εξέχουσες προσωπικότητες. Ήδη έχουμε έλλειψη σε πνευματικούς ανθρώπους και σε καλλιτέχνες γενικότερα. Ωραία. Τι θέλει. Αν εντοπίσουμε τα αίτια, πιθανότατα θα μπορέσουμε να προτείνουμε και λύσεις. Τι είναι αυτό που φταίει. Βαθύτερα. Φταίει τα παιδιά. Φταίει το σχολείο ο σχολείος. Οκ. Σε τι φταίει. Πήγα την πρώτη στιγμή, υποβαθμίζει κάπως την τέχνη και θεωρεί σαν μάθημα δευτερευούς σημασίας. Πράγμα που δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Ωραία. Ναι, φταίει το κράτος. Δεν δίνει κονδύλια, δεν υπάρχουν υποδομές. Έτσι, κυρίως στο σχολείο, έτσι. Δεν είναι. Χρειάζονται και υλικά για να υπάρξει τέχνη. Ωραία. Η οικονομική κατάσταση των οικογενειών και η ακρίβεια που σημειώνεται πλέον στην τέχνη και σε όλο το πακέτο. Γιατί οι οικογένειες πλέον το θεωρούν ως πολυτέλεια να πάνε. Φανταστείτε ότι θα έπρεπε η τέχνη να καλύπτεται τέλος πάντων οι ανάγκες σε τέχνη. Το πρώτο θα έπρεπε να καλύπτονται μέσα στο σχολείο. Εμείς αναγκαζόμαστε να το κάνουμε έξω σχολικά. Το περιμένουμε το δύο, έτσι. Ναι, και απαιτείται και χρήμα, έτσι. Απαιτείται και. Τι άλλο θέλει. Γιατί οι γονείς όμως δεν επιμένουν και προτιμούν να πάνε, ας πούμε, σε ένα μεγάλο μαγαζί να ψωνίσουν μια παιχνίδια για τα παιδιά τους, όταν τα στέλνουν στο οδείο, για να τα στέλνουν σε ένα εργαστήρι ζωγραφικής. Τον ανθρώπο και το ληστικό πρότυπο ζωής. Όπως και να το κάνουμε, θεωρούν ότι δίνοντας υλικά αυτά στα παιδιά, τα κάνουν ευτυχισμένα. Η έλλειψη, τι λέμε κλασικά. Παιδεία. Όταν ο ίδιος άνθρωπος δεν έχει καλλιτεχνική παιδεία, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να τη δώσει και σαν πρότυπο στα παιδιά του. Και οι τελευταίες γενιές γενικώς πάσχουν σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω να ρωτήσω κάποιος κάτι άλλο. Τι άλλο μπορεί να φταίει. Έλλειψη δεύτερου χρόνου. Κυρίως των μαθητών από το γυμνάσιο, λύκειο και μετά. Έτσι να μην το συζητήσουμε. Νομίζω το βιώνετε όλοι. Τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, έχουν με την ευθύνη. Ήδη δεν προσπαθούν. Από κάποια ηλικία και μετά, όπως και να το κάνουμε, υποτίθεται ότι είστε υπεύθυνοι ακριβώς για να κρίνετε και να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Άρα λοιπόν. Δεν είχε το ερέθισμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε κάποιο να κάνει έστω. Και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν έστω και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο γενικώς. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Τι θα προτείνουμε. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και να επανασυνδεθούν τέλος πάντων οι άνθρωποι με την τέχνη. Με όλα τα ωραία πράγματα που θα συμβούν. Μετά. Ωραία. Από πότε πρέπει να έχει μια οικογένεια να δώσει ερεθίσματα σε ένα παιδάκι για να ασχοληθεί με την τέχνη. Από τη στιγμή που γεννιέται. Ακριβώς. Πρέπει ένα παιδί να ακούει μουσική, έτσι, πρέπει να βλέπει χρώματα, να ασχολείται τέλος πάντων με το οτιδήποτε στον κόσμο ακριβώς για να εκφράζεται, έτσι. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει η οικογένεια, να παρέχει ερεθίσματα. Διδάσκουμε μόνο με το παράδειγμά μας σε αυτή τη ζωή στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, εάν οι ίδιοι γονείς δεν ασχολούνται, καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι αυτό είναι κάτι που είναι πάρελο. Κάτι άλλο. Όσον αφορά την οικογένεια. Τι άλλες κοινές δραστηριότητες μπορούν να έχουν οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους. Υπάρχει πιο επικοδομητικός χρόνος από το να πάνε οι άνθρωποι θέατρο ή να πάνε σινεμά. Έτσι, το σινεμά είναι η έβδομη τέχνη. Και εντάξει, νομίζω ότι για την οικογένεια έχουμε καλύψει σχετικά το θέμα. Ποιος άλλος πρέπει να βοηθήσει, κυρίως. Και αυτό είναι το θέμα μας ουσιαστικά. Τι μπορεί να κάνει το σχολείο, για να πούμε πολλά πράγματα και εδώ. Καταρχάς,
θέλουμε βιωματική ενασχόληση με την τέχνη. Mm-hmm. Όχι θεωρητικά, πρακτικά. Σε αίθουσες σωστές, mm-hmm. με σωστά εκπαιδευμένους δασκάλους, με σωστό υλικό. Έτσι. Να έχουμε ίσως παρέμβαση, εικαστική παρέμβαση των μαθητών στα σχολεία. Πάρα πολύ ωραία. Ίσως με γκράφιτι, με διάφορα. Είναι κρίμα που ζείτε σε σχολεία έτσι για περισσότερο χρόνο τη ζωή σας, έτσι, αν ξέρετε τον ύπνο. Λοιπόν, τι χρώμα είναι το σχολείο σας? Είναι beige. Είναι μουντά τα χρώματα. Και είναι και κακοφτιαγμένα και με κάγκελα και να μην το συζητήσουμε αυτό κτλ. Άρα λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν αυτό να ζωγραφίσουν οι μαθητές στο σχολείο. Τι θα μπορούσαν να κάνουν στο σχολείο? Βάψη χώρο πάλι. Γενικά. Σε σχέση με την βιωματική σχέση με τις τέχνες. Στο διάλειμμα τι κάνετε? Τι θα μπορούσατε να κάνετε? Να βγω μια μουσική για παράδειγμα. Έτσι. Άλλο. Πρώτα απ' όλα το μάθημα ότι ό,τι έχει να κάνει σχέση με τέχνη δεν πρέπει να βαθμολογείται. Έτσι. Το πάμε και, και πριν. Και κυρίως έτσι όπως συζητάμε για τα πανελλήνια μαθήματα. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθούμε το 2009 να δούμε τι θέλει να πει και τι εννοεί ο ποιητής, έτσι, στη λογοτεχνία και να υπάρχει σωστό και λάθος στην απάντηση και να βαθμολογείται για να αξιολογείται η κρίση του κάθε μαθητή. Όχι βαθμολόγηση λοιπόν. Επίσκεψη σε καλλιτεχνικού χώρου. Με ποιο τρόπο, έτσι όπως γίνεται τώρα? Όχι, δεν είναι το ίδιο και αυτό. Ναι. Έχετε δει πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα στις πινακοθήκες στα μουσεία του εξωτερικού ή τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες δημιουργικά? Κάθονται και ζωγραφίζουν τα παιδιά, συζητάνε πίνακες, έτσι, πηγαίνουν και ακούνε μουσικά κομμάτια και το σταματάνε στη μέση για να δουν πώς μπορεί να τελειώσει μια μουσική φράση, γνωρίζονται τα διάφορα όργανα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι πάρα πολύ εύκολα. Και αυτά συνήθως μένουν στο ποια διάθεση έχει ο κάθε δάσκαλος. Δηλαδή, πολιτιακό στόχος ή τέλος πάντων από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα προγράμματα δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο για το σχολείο? Υπάρχουν επισκέψεις καλλιτεχνών, να συζητούν με τους μαθητές. Ακριβώς. Και να δείχνουν και τα έργα τους, να γίνει το σχολείο τέλος πάντων μια μονάδα στην οποία παρουσιάζεται τέχνη. Να συζητάνε με τους καλλιτέχνες τους ή άλλους για πράγματα που σας αφορούν. Είναι πολύ δημιουργικότερη, φαντάζομαι, η συζήτηση με έναν άνθρωπο που θεωρείται έτσι, πνευματικό άνθρωπο από ότι με τον οποιοδήποτε άλλον. Εκθέσεις στα σχολεία με τα δημιουργήματα των μέχρι των μαθητών. Έτσι. Υποτίθεται ότι κάθε φορά που έχουμε τέχνη, έτσι έχουμε και κάποια δημιουργήματα. Κάνουν διάφορα μπαζάρ μερικές φορές τα Χριστούγεννα, έτσι, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ή εκθέσεις ζωγραφικής. Ωραία. Να φύγω από το σχολείο. Ποιος άλλος μπορεί και πρέπει να κάνει κάτι? Το κράτος. Το κράτος κυρίως έχει να πρημοδοτήσει οικονομικά το όλο ζήτημα, έτσι. Είπαμε για τα κονδύλια στην παιδεία. Το πολιτισμό είναι το λιγότερο, απασχολεί το λιγότερο του προϋπολογισμού του. Έτσι, έτσι. Είναι η τέχνη ακριβή στην Ελλάδα? Πολύ. Δηλαδή το να πηγαίνουμε στο βιβλιοπωλείο ή το να πηγαίνουμε θέατρο θα μπορούσε να, να κάνουμε κάτι εκεί? Το κράτος κάτι θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε λοιπόν, θυμάστε τα θεωρικά που είχαμε. Ο Περικλής δεν ήταν. Έτσι ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν η τέχνη θεωρείται το σχολείο του λαού και θα μπορούσε να την αναδείξουμε τέλος πάντων με διαφορετικό τρόπο και να είναι για όλους, πραγματικά για όλους. Λοιπόν, ό,τι παραπάνω έχουμε προσπέσει,